Έχω μια ιδέα. Τι λέτε να εξελίξουμε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τα οποία μας αρέσουν, τα οποία μπορεί να είναι ανταγωνιστές. Γι' αυτό θα σας μιλήσω σε αυτό το βίντεο. Είμαι ο Μάρκος Μυρνάκης, Digital Media Strategist και πάμε σε ένα καινούριο βίντεο το οποίο αφορά τη μελέτη ανταγωνισμού. Και βέβαια, όλους εσάς που δεν έχετε ιδέα το τι θα μπορούσατε να κάνετε, θέλω να μπείτε στη διαδικασία και να σκεφτείτε. Και να πείτε, τι είναι αυτό που μου αρέσει εμένα, μου αρέσει να ντύνομαι. Όμορφα. Άρα, μήπως πρέπει να ασχοληθώ με αυτό. Μ' αρέσουν τα καλλιτικά. Μήπως πρέπει να ασχοληθώ με αυτό τι σας αρέσει τέλο πάντων, βρείτε και ασχοληθείτε με αυτό. Για όλους όσους σας έχετε ήδη βρει το αντικείμενο, δεν είναι κακό να δείτε τον ανταγωνισμό σας τι έχει και αν μπορείτε να το εξελίξετε λίγο παραπάνω. Άρα, η ιδέα μου είναι να εξελίξετε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των ανταγωνιστών σας. Με τις δικές σας ιδέες, θέλω να τις πάτε ένα βήμα παραπέρα. Με αυτόν τον τρόπο θα μου καλύψετε και τις ανάγκες της αγοράς. Θα σκεφτείτε έξυπνα. Θέλω να μου γίνετε πρωτοπόροι. Θέλω να τους προλάβετε. Θέλω να αξιοποιήσετε στο μέγιστο τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τα οποία θα αναλάβετε να εξελίξετε. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν ένα δικό μου παράδειγμα για να σας πω ένα... Το παράδειγμα δικό μου δεν είναι. Λοιπόν, πάμε ξανά. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν ένα παράδειγμα marketing για να σας δείξω πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε έξυπνα μία πρώτη ύλη, έτσι ώστε να πετύχετε το μέγιστο αποτέλεσμα. Μία μπάρα σιδήρου, ενός κιλού, σήμερα κοστίζει 20 ευρώ. Ωστόσο, αν αυτή την μπάρα τη μετατρέψουμε σε ένα πέταλο αλόγου, τι πιο απλό, θα κοστίσει 40 ευρώ. Διπλασιάζεται η αξία της και μιλάμε για την ίδια ύλη, για το ίδιο υλικό. Τώρα, αν λιώσει αυτά τα πέταλα, αυτά τα πέταλα που έφτιαξες με την μπάρα που έκανε 20 ευρώ, και πούμε ότι τα κάνει βελόνε δραψίματο για μηχανέ, για επαγγελματικέ μηχανέ. Η αξία του πολλαπλασιάζεται στα 3.000 ευρώ. Και μιλάμε φυσικά για το ίδιο υλικό. Και αν μετατρέψει αυτέ τι βελόνε. Έχουμε κι άλλο, δεν τελειώνει εδώ η ιστορία. Έχουμε κι άλλο. Αν μετατρέψει αυτέ τι βελόνε σε ελαττήρια για πανάκριβα, επώνυμα ρολόγια. Η αξία του λέει ότι φτάνει 250.000 ευρώ. Και εμεί τα πήραμε. 40, 20 ευρώ, συγγνώμη, 40 τα πέταλα. Ε, δεν αξίζει τον κόπο να μπείτε στη διαδικασία και να σκεφτείτε λίγο πώ μπορείτε να εξελίξετε την πρώτη ύλη. Ένα ακραίο παράδειγμα, παράδειγμα marketing, ξαναλέω, δεν είναι δικό μου, αλλά μπορεί να σα βοηθήσει να κατανοήσετε πώ μπορούμε να εξελίξουμε μία πρώτη ύλη. Πώ μπορούμε να εξελίξουμε ένα προϊόν, μία υπηρεσία. Είπαμε πριν και κάτι ότι καλύπτουμε τι ανάγκε οι οποίε υπάρχουν στην αγορά. Ναι, φίλοι μου, γι' αυτό είμαστε εδώ, για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες. Για παράδειγμα, ας πούμε, βλέπω εδώ πέρα, πάλι δεν είναι δικό μου, αλλά είναι πολύ γνωστό και χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι έχουμε τα καλλιντικά και έχουμε τα βιολογικά προϊόντα, τα οικολογικά προϊόντα και όλα αυτά στρέφονται προς τα εκεί. Άρα υπάρχει μία τάση προς τα εκεί, υπάρχει ένα κοινό στην αγορά το οποίο χρησιμοποιεί αυτά τα προϊόντα επιλέγει αυτά τα προϊόντα. Η ανάγκη να έχουμε μαζί μα. Εκτό από ένα τηλέφωνο και έναν υπολογιστή, οδήγησε στα κλασικά smartphone. Πόσοι έχουν μείνει χωρί smartphone. Μη σχολιάσω για το πόσου καφέδες έχουν δημιουργηθεί έτσι ώστε να έχουν γεύση, ξέρω εγώ, παγωτούς σοκολάτα, καραμέλα, κανέλας. Όλοι αυτοί οι συνδυασμοί τι είναι αξιοποίηση τη πρώτη ύλη. Και τι κάνουν, καλύπτουν τι ανάγκε στην αγορά. Γιατί υπάρχουν αυτές οι ανάγκες από συγκεκριμένο κοινό, το οποίο είναι εκεί και περιμένει να καταναλώσει αυτά τα υπέροχα ροφήματα που υπάρχουν ένα εκατομμύριο γεύσει εκτός από καφέ. Αυτά είχα να σας πω φίλοι μου, Μάρκος Μυρνάκης, Digital Media Strategist. Από την Κρήτη ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο. Μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μου στο YouTube, στο Spotify, Γενικά, σε όποιο social εσεί επιθυμείτε για να ακούτε αυτά τα ωραία πραγματάκια τα οποία προσπαθώ να σα πω. Προσπαθώ να σα δώσω συμβουλέ με απλά λόγια για όλου εσά οι οποίοι είστε freelancer, έχετε μικρομεσαίες επιχειρήσει, μικρέ επιχειρήσει. Ε, και προσπαθώ να σα τα κάνω όσο πιο κατανοητά γίνεται. Έτσι λοιπόν, αν θέλετε κι εσεί να μάθετε, μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σα. Γεια σα. Α, και να μου σχολιάσετε παρακάτω και να μου πείτε τι ακριβώς θέλετε να είναι το επόμενο βίντεο, γιατί εγώ σας έχω ετοιμάσει εδώ πληθώρα, αλλά δεν μου αρέσει να μιλάω έτσι γενικά, θέλω να απαντάω ειδικά. Γεια σας!